Νομίζω πως η Epic έκανε μία από τις καλύτερες κινήσεις με την επιστροφή του OG Fortnite. Μπορούμε και πάλι να βιώσουμε άκρως νοσταλγικές στιγμές. Πάμε κατευθείαν να δούμε μερικές από τις καλύτερες από αυτές. Πρώτα όμως, αν μπορείτε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Προφανώς και εδώ ο Κοντρολόπουλος στο Titan Show και δεν θέλαμε να ισχύσει. Και πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θα θέλετε να δείτε και Part 2. Ένα επαγγελματικό. Με τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την αγορά και με εβδομαδιαίες προσφορές για να μπορεί να αγοράζει τα αγαπημένα σου παιχνίδια όσο πιο φθηνά γίνεται. Τσεκάρετε τα σχετικά links κάτω στην περιγραφή και βοηθήστε με να ταΐσω τη γάτα μου τη ρόδα. Κάθε κλικ ισούται με μια κροκέτα. Με το OG Fortnite, έστεψαν και στιγμές όπως αυτές. Τα θα μάθω. Το πέταξες κάτω. Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο shotgun στο OG Fortnite? Να πω την αλήθεια, προσωπικά μου είχε λείψει η pump, ειδικά όταν κάνει κάτι σαν γι' αυτό. Εδώ, δύο. Λόξ, ρε, hit to the rock. Τι έκανες, ρε. Τους πήρα double. Με μία παμπιά. Το OG Fortnite επέστρεψε και μαζί του και κάποιοι παίκτες που ίσως είχαν αρκετό καιρό να παίξουν το παιχνίδι. Έκανε revive. Είναι χαμένος στη μετάφραση τους. Έπαθε εγκεφαλικό με το που τον βάρισα, ρε. Ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο landing spot στο OG Fortnite? Το δικό μου ανέκαθεν ήταν το retailάκι και πιο συγκεκριμένα αυτό το σπίτι. Θα σας πάρω το loot, ρε φίλε. Ω, αυτός ξέρει πολλά, ρε. Κάτσε να πάω. Εδώ είμαι στο σπίτι σου, δεν πάω. Είχε όπλο. Δύο. Φυσικά ένα. Κάτω μέσα εσύ. Δεν βλέπω πάλι το ίδιο λάθος κάνουν αυτοί. Πραγματικά, δεν περίμενα να το ξαναδώ αυτό στο Fortnite. Δεν είμαι στο γήπεδο. Παίζουν μπάλα, παίζουν όλους μπάλα. Και τρίχεις. Πάρ' το! Δεν πήγε καλά αυτό. Τι θα ξέρεις, όχι ρε, μην του βαράτε. Πώς μας βάλει. Ωπα ρε. Μπορείς να σηκώσει και άλλους κάπου. Πάνω μας είναι ακριβώς. Κρακ. Δεν θα άσαμε τους άγαμα τους. Μήπως είναι αυτό το καλύτερο sniper στο OG Fortnite? Πείτε μας στα σχόλια ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο. Θα το φάει sniper. Δες πώς τρέχει. Νοκ, νοκ, νοκ. Μέσα σίγουρα. Έχει το ζύρο μπι. Λοκ. Ένα μαξάκι είστε εδώ. Λοκ κι άλλος. Λόλι. Σε μειώ τον God έτσι. Νομίζω πως ήταν τεράστιο λάθος που επέστρεψαν. Ρίσιμο. Τα μπουκ είναι πολύ σπασμένα. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, μόνο μπουκ. Ο G Fortnite χωρίς Skybase δεν γίνεται, βέβαια. Και κάνουν Skybase. Στο Λόνι κάνουν Skybase. Λόλ. Του ρίξα μία και φεύγω. Με βαράνε! Βάζουν και ρίφτερ, μαλάκα. Εγώ δεν βάζω. Πέσε κάτω, πέσε κάτω. Αυτό που έκαναν, φίλε, ξέρεις τι σημαίνει τώρα. Θα το φάω κι εγώ τώρα όμως, Παναγιώτη. Αυτός εδώ είναι hyper tryhard, Τρόπουλε, γιατί είμαστε το εκδέλ. Έλα, Τρόπουλε. Δεν κάνουμε revive τον Παναγιώτη. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά με τα rifts στο Fortnite OG. Όχι τα rifts, τα φτιάξαν. Αυτό άμα το πάρω, νομίζω γίνεται αόρατο μετά. Κάτι είναι ακριβώς εδώ. Λοιπόν, τώρα είναι αόρατο αυτό έτσι. Αλλά μπορεί να το ξαναπάρεις. Μαζί με το OG Fortnite, δυστυχώς επέστρεψε και αυτό το item. Έχω και smoke grenades, νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Σου ότι grenade, αόρατο. Προλέβες, ο χαθήμες στο smoke. Κάτι δεν πήγε καθόλου καλά με τον παίκτη μου. Γιατί πάει τόσο ψηλά. Δεν τον σπάμε αυτό. Γιατί πάω σαν κάβουρας. Θέλεις ρουκέτα είτε. Ίσως να στάθηκα κάπως τυχερός. Δεν βρήκα grappler. Not good. Μέσα αυτό το chest θα το δώσει όμως. Έχω πίστη σε αυτό το chest. Ναι, λοιπόν, κλείω το stream. Πάω να παίξω ένα joker, μια στα μπαμ. Ξεκαθαρά αξίζει το βραβείο καλύτερου συμπαίκτη μετά από αυτό. Δεν το πιστεύω ότι έφαγα για τσάιρ. Δεν είμαι χάιτ! Πεθαίνω, πρέπει να το πατήσεις άμεσα. Χτίστε, πολύ. Σε σώζω το. Το είδες αυτό που έκανα.
Το είδα. Είσαι insane. Πού δεν πέθανα όμως. Και αφού είμαι εγώ insane. Έχω τη ζωή ταυτόχρονα και τέτοιο. Εκτρός. Πίστευε πως είχε το πλεονέκτημα. Αλλά... Τι κάνω, gamer. Ναι, αλλά εγώ... Τον έχω μεγαλύτερο. Δεν ξαναπαίνω ο Driftport μετά από αυτό. Από πού πέθανα ρε φίλε. Από το hoverboard. Πού κρατάμε στο hoverboard και πέθανα. Το six shooter είναι. Για να δω κάτι. Πόσο τα μας κάνει. 34. Πώς το βαράς πολύ γρήγορα. Έτσι. Μήπως δεν είναι κακό. Κάτι λίγο από μακριά. Πόσο τα μας κάνει αυτό το πράγμα. Καλά τον πετσόκοψα έτσι. Είμαστε κακούλιντες. Γι' αυτό. Είχα καιρό να κάνω κάτι τέτοιο. Τα μάτς μου δεν έχουνε ωραίος. Πραγματικά έχω πορεία. Δεν πεθαίνει ρε φίλε. Δεν το κάνετε άμως το OK μου. Πραγματικά δεν είναι πάρα πολύ ενοχλητικό όταν το κάνουν αυτό. Ήταν ένα καλύτερο όπλο. Δεν και κράπερ. Αγώ. Παλαιδίτο, όχι. Όχι, λάθος ο φίλος μου. Ένα σπίνερ, φίλε. Πάλι. Τη φορά όμως εγώ οι καίοι. Πάλι κράκ. Ρε φίλε. Το σκοκκινάω μισή ώρα είναι εδώ. Επίρε θα το χορέψω να τρώσω στο μπάι. Θα το κάνω το TechDL. Κάνε TechDL, μη φοβάσαι. Πραγματικά δεν ξαναμπαίνω σε αεροπλάνο μετά από αυτό. Αλλά θα μπεις. Ναι, εννοείται. Ψάρω, πειλά. Είναι μπότσνα. Δεν έφαγε δράμα, δε φίλε. Προσπαθώ. Δεν προχωράει. Πεθαίνουμε, πεθαίνουμε. Μαλάκεσαι ο χειρότερος παίχτης που υπάρχει στον κόσμο. Ήταν αντινά. Χωρίς λόγο. Τι ήταν αυτό. Μαλάκεσαι στο σκουπίδι. Δεν το έκανα τίποτα. Λυκυνά δεν το έκανα τίποτα. Απλά δεν πειράχτη μόνο του. Πίστευε ότι με είχε. Όμως... γιατί με κυνηγάει αυτός ο φίλε. Τι ακριβώς συνέβη στο χάρτη μου. Εδώ... Όπα! Εμένα δεν πάρουν τα χιόνια πλέον. What? Τι μπάγκ είναι αυτό. Να και κάτι χρήσιμο με το Rift to Go. Μπορείς να βάλεις το Rift ενώ πέφτεις και άμα σκαρφαλώσεις θα γίνει cancel το animation του, αλλά θα υπάρξει το Rift. Για να δουλεύει. Ναι, δουλεύει, λόλ. Όντως. Και πάω το ξαναπάρεις έτσι. Γιατί πρέπει να πάρεις λούτα από κάτω, όπως παλιά. Τελικά, ίσως να ήταν λάθος που επέστρεψε το G-Map. Κοίτα πίσω, ανέβει εκεί πάνω. Έχει κερδίσει. Δεν είναι ήδη πάτωμα εκεί πάνω. Άρα μεγάλο κύκλο αναγκαστικά δεν γίνεται. Είδα το χάλι. Μη, άμα αρέσουν πρέπει να μας αρέσουν για άλλο πάνω. Βαρώ, δεν βαρώ. Είναι 3 teams, 8 άτομα. Τρία. Πρέπει να κατεβαίνουν σε night. Ο πάνω σου. Βάρω Rift. Nice. Το θες το πήρες. Όχι. Άλλος ένας είναι θεό. Nice. Nice. Υπεραρουρία σε live πρέπει να γίνει ρε φίλε. Το high ground που έχουν αυτά τα βουνά δεν υπάρχει.